Τριτοκοσμικές είναι οι εικόνες από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τουλάχιστον 10 ράντζα να βρίσκονται στο διάδρομο. Το σκηνικό ντροπής με τα διάσπαρτα ράντζα υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς με ψυχικά νοσήματα. Χτες είχαν φτάσει μέχρι και το γραφείο των γιατρών. Δηλαδή η κατάσταση ήταν εκρηκτική. Και δυστυχώς απέναντι στο φαινόμενο των ράντζων και στην προσπάθεια συγκάλυψής τους, οι διοικήσεις των νοσοκομείων με κατεύθυνση του Υπουργείου Υγείας τα συγκαλύπτει. Το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή καταγγέλει τις συγκεκριμένες εικόνες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, με τους ασθενείς αλλά και το προσωπικό του νοσοκομείου να γίνονται μάρτυρες σε μια κατάσταση που φαίνεται να έχει παγιωθεί στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή. Δυστυχώς για άλλη μια φορά γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, οι ασθενείς, οι οικογένειές τους και οι εργαζόμενοι. Εχθές είχαμε φτάσει σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, όταν η δύναμη της κλινικής είναι πολύ λιγότερη από τα 46 κρεβάτια που υπήρξαν στην ψυχιατρική κλινική. Σημειώνεται πως πρόκειται για μια ψυχιατρική κλινική που έχει φτάσει στα οριά της, όπως καταγγέλει το Σωματείο, καθώς καλείται να υποστηρίξει 2 περιφερειακές ενότητες του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Έχουμε πει αρκετές φορές πως οι δομές ψυχικής υγείας και σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και στην Κρήτη όχι μόνο δεν επαρκούν, αλλά είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κόσμος που προσέρχεται στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας για βοήθεια. Βεβαίως είναι διαχρονικό το πρόβλημα εξαιτίας της έλλειψης της συνειδητής κρατικών μονάδων ψυχιατρικών κλινικών στην Ανατολική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή κλινική, δημόσια και κρατική είναι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν η εικόνα με τα ράντζα στην ψυχιατρική κλινική αποτυπώνει μια απαξιωτική εικόνα που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των νοσηλευόμενων.